Κάντο σου είναι καλό τα Ταουτούλ. Πολύ καλή απόκριση. Πολύ καλό και εξαιρετική και η απόκριση από τον Ταουτούλ. Να ξανακερδίσει το σουτ που γίνεται απόκριση από τον Ταουτούλ. Το σουτ από τον Σλόκαρ. Νέο σουτ, νέα απόκριση. Την κοινή από κοντά. Νέο σουτ. Τρίτη φοβερή απόκριση. Εδώ είναι οι τρεις πολύ μεγάλες απόκρισεις από τον Ταουτούλ. Σλόκαρ. Κάστρο. Την κοινή. Εκτελεί ο Τζάλμα, αποκρούει ο Ταουτούλ. Μένει το 1-1. Δεύτερο χαμένο πέναλτι για την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε εδώ την απόκρουση του Ταουτούλ. Εδώ, στο παιχνίδι όπου άνοιξε το σκορ. Κεφαλιά του Κφιλιτάγια, σπουδαία απόκρουση. Θα εκτελεστεί ως ελαφρώς κοντινό κορνέρ, ενώ εμείς... Τον Κάστρο, αν θα τον νικήσει. Εκτελεί ο Κάστρο, τον βγάζει ο Ταουτούλ στην επαναφορά. Ο Χατζηβασίλης πάνω στη γραμμή. Είναι η φάση. Εκτέλεσε, έπεσε ο Ταουτούλ. Το γύρισμα παλιά ο Ηλία από κοντά, απόκρουση από τον Ταουτούλ, δοκάρι και στα χέρια του. Εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση. Δείτε από ποιο σημείο, με δυνατή καρφωτή και παλιά. Αστρό, σέντρα και φαγιά, Ταουτούλ, φοβερή απόκρουση. Τη σέντρα του Κάστρο, κοιτάξτε εδώ τι κοινή, πολύ όμορφη κεφαγιά. Μέσω του Μπεν Σαλάμι, μπάλα πάει στο Χριστοφόρου που σεντράρει η κεφαγιά του Ντούμπια στον Ταουτούλ. Στο 82. Κάνει την κεφαγιά του Ντούμπια. Να με ξανά. Κέρα τώρα. Δοκιμάζει ο ίδιος ο Ταουντούλ, πέφτει και αποκρούει. Εξαιρετική φάση ο Ματέους Ταουντούλ. Και με τα δυο χέρια μετά την εκτείναξη στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Γεβίτς. Αξελίγεβιτς η σέντρα, είναι καλή ο Ηλία. Η δύσκολη επέμβαση. Είναι ο Απόλλωνας, ωστόσο κρατάει κατοχή. Τον τερματοφύλακα του Οθέλου. Το κόρνερ εκτελείται. Κολτάρ, μεγάλη απόκρουση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ο Κολτάρ και κάνει φανταστικό. Πέρασε, εκτέλεσε ο Ταουντούλ, αποκρούει σε κόρνερ στο 31. Μετά την ατομική προσπάθεια. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Ταουντούλ βγαίνει και μαζεύει. Και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Περάσει. Μένει όρθιος, κάνει σέντρα σούτ ουσιαστικά. Ταουντούλ απόκρουσε κόρνερ. Ταουντούλ το κατάλαβε και την άγγιξε για να περάσει τον Απόλλωνα με τον Βαλμπουένα. Σέντρα τώρα στην περιοχή του Οθέλου. Από κοντά μεγάλη ευκαιρία και απόκρουση του Ταουντούλ, διπλή στην κεφαλιά του Καζαμά. Δίπολο ξανά την πάρα να κοντράρει. Χτύπησε και στο δοκάρι. Πολύ αντίδραση στην συνέχεια. Δύο μπρόσον κέρδισε νέο σου την κόντρες. Άλλο ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση του Ταουντούλ από την προσπάθεια του Μοντνόρ. Στο το σουτ του Μοντνόρ. Στον Πέντρου Στεπίσκι το σουτ του Ταουντούλ σε κόρνερ. Και με αυτό το φαρτσαριστό σουτ. Σκι. Μπαμπίκα, η σέντρα είναι δυνατή και κανένα πρόβλημα για τον Ταουντούλ. Πέπε, δοκιμάζει ένα ακόμα εκτός περιοχής σουτ, δύσκολα ο Ταουτούρας. Τρεις τελικές προσπάθειες. Εφρέμ, για να δούμε, δοκιμάζει το σουτ, πολύ καλή επέμβαση από Μαρκίνιος, περίπου από την ίδια θέση το σουτ. Παράλληλο γύρισμα, ευκαιρία για τον Αποέλ, μεγάλη απόκρουση του Ταουτούλ. Μπαλά πήρε ύψος μετά την παρέμβαση αμυντικού του Οθέλου. Με το ποντικό είναι στην περιοχή, έχει χώρο. Θα κάνει σουτ, απόκρουση από τον Ταουτούλ. Διοχής, τη στιγμή που δεν μπορεί να απειλήσει πολλές φορές, παπώντας την αντίπαλη. Ταουτούλ. Σέντρα του Φαράς, βγαίνει και μαζεύει ο Ταουτούλ. Τελικό αποτέλεσμα στο Βασιλείο, Ομόνια ανόρθωση 3-1. Τώρα για πήρε δούχος ο Τιουνέ, ο Κάστελ, ευκαιρία με καθάμα. Λούσου του Τιουνέ, κόντρα
Βλέπουμε και τον Απόλλωνα σε κάποια σημεία του αγώνα. Μην επιδιώκει να δώσει έτσι γρήγορο ρυθμό στο σώμα. Όσο περνάει η ώρα και κρατάει. Αλλά εδώ την φάση όμως του Μπαμπίκα, διώχνει ο Νταουντούλ, ο Μαγιαμπέλα έξω. Ευκαιρία για τον Άλλης Προδέντα, αλλά ο Νταουντούλ. Στον κενό χώρο, μακρινή παλιά, βγήκε ο Νταουντούλ, καθάρισε τη φάση για τον Αφέρα. Αμέσως προς το μέρος του Σούτο κινείται μαζί με τον Αρτιματάκα την μπάλα, γίνεται μάχη μεταξύ των δύο. Ο Σούτο γύρισε στον πόλη. Ανέβηκε και πήρε μπάλα, στέλνει στην αντίπαλη περιοχή ο Νταουντούλ. Φουρ. Δοκιμάζει Σούτ, είναι καλό ο Νταουντούλ, αποκρούσε ο Νταουντούλ. Βασί έχει μπαλακάρει και από του Σαλάμοφ. Ζάζα πάει μόνο. Νταουντούλ. Πώς κόντραρε η μπάλα. Έδιωξαν Χαραλάμπου στο σουτ. Ο Νταουντούλ, ο Χαραλάμπου. Ναι, δεν υπάρχει. Σαν είναι από πίσω καθαρά ο Κακουλή. Τσούκα, ο Χέντι ζητά στο κεντρικό διάδρομο. Βγήκε η πάσα, βγήκε όμω και ο Νταουντούλ. Έγκαιρα. Όρση σέντρα στην περιοχή περνάει. Σάντο στο πλασέ. Ο Νταουντούλ λέει όχι. Στο 20 έγινε. Πήγε στην περιοχή του Οθέλου, κάνει το γύρισμα. Σιρτά αυτή τη φορά ευκαιρία μεγάλη. Ο Νταουντούλ, κλασική ευκαιρία. Δείτε εδώ τον Γκερέρο. Η ομάδα της δόξας ευκαιρία, το σουτ που έγινε, θα μπλοκάρει ο Γκάι γερά περιοχή, δοκιμάζει το σουτ. Γερέ εδώ μπροστά μας αναμένεται να περάσει σε πάρα πολύ λίγο στο παιχνίδι για να πάρει τη θέση. Μπάλα, Σπόλιαριτς στην περιοχή, πλάγια, θα σκηγόρο δοκιμάζει το τη φάση του Σπόλιαριτς. Εκτελεί τώρα, βγαίνει ο Νταουντούλ με δρόμο να δούμε τη φάση. Βγαίνει. Ελέγχτηκε για τον πλαγιό, Τάνκοβιτς, σέντρα, Νταουντούλ, μάτσε. Ανέβηκε ψηλά, έκανε την σέντρα, μάζεψε σταθερά ο Νταουντούλ. Και τον έξω από την περιοχή δίνοντας προς το μέρος του Μακρύ, την ξαναζητά, σουτάρει ο Νταουντούλ από την πάσα του Ανδρέα Μακρύ. Βγαίνει ο Νταουντούλ, εύκολα μας την βάλα. Τον Παίξτον που πλησιάζει, πάει για το σουτ, το κάνει ο Νταουντούλ. Προϋποθέσεις, αλλά δεν ήταν καλύτερη και πάσα. Αντωνιάδη στο σουτ, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ο Νταουντούλ. Αυτή είναι η πρώτη τελική. Είναι Γρηγόρης Γεωργίου. Λοιπόν, 1-0, πολύ νωρίς, περίπου το προβάδισμα το απλό. Στο κόρνερ και μετά έγινε αυτή η φάση με το χέρι. Ο Ρόσεκ, ο Φούρμε, συγχωρείτε, εκτέλεσε το κόρνερ, μάζεψε ο Νταουντούλ. Η υπομονή ψάχνει τον τρόπο, δοκιμάζει με μεταβίβαση ο Νταουντούλ. Κίκε και μάζε. Ξανά η μπάλα στον Νταουντούλ, πάει να πιέσει ο Ανσαριφάρ. Αμάν. Ο Τζάλμα θα κάνει το σούτο, τα βούλ πέφτει και μαζεύει, καλή φάση για την ΑΕΛ. Περνάει η μπάλα, ευκαιρία στα χέρια του Νταουντούλ. Ο Πέτροβιτς δεν μπόρεσε από πολύ καλή θέση να στείλει την μπάλα, είτε με μεγαλύτερη μισό. Κόρνερ για τον Απόλλωνα, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει για το αποτέλεσμα. Μια πίεση που έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο ενώ ετοιμά. Μπάλα, έρχεται ο Σανέ, δοκιμάζει το σούτ. Ο Κοκόρι. Συνεχίζει, πάγα το σούτ, το κάνει ο Νταουντούλ. Θα πέσει και θα μαζέψει. Καλή στιγμή ξανά για την Νέα Σαλαμίνα. Που ετοιμάζει και Παπαγεωργίου. Για τον Σεμέδο που βγαίνει μόνος απέναντι στον Νταουντούλ, δεν θα τον νικήσει. Ο Νέβου κέρδισε έτοιμος, εκτελεί, δύσκολα η προσπάθεια και η μπάλα είναι εκτός. Πίσω και στα δίχτυα, δείτε εδώ. Ελευθερώνεται του Μάς την περιοχή, Νταουντούλ λέει όχι. Το γέμισμα, Νταουντούλ με γροθιές απομακρύνει. Για να δούμε τον Παπαφώτη, Αργεντίνος έχει κόρο, να κάνει το πλασέ, ο Νταουντούλ, πρώτη απόκρουση και δεύτερη σε κόρνερ. Μια αλλαγή για τον Οθέλο, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα ο Ανδρέας Οδυσσέος, ο Πραπίγια. Και Μικελίτο, Σεργίου στην κίνηση, διαβάζει σωστά τη φάση, υπολογίζει σωστά. Σεντράρι στην περιοχή, ο Μπαλακάρη, ο Νταουντούλ αποτελεί η προσπάθεια της ΠΑΠ με την σέντρα του Ικόκτο, αντιλαμβανόμενος ότι πίσω του.
Παλιά στην περιοχή που τον καλά περίμενε, αλλά ο Ταουντούλ μαζί με τον βοηθό του, τον κύριο Σπίτ. Πάντως ανέβηκε λίγο και ο αριθμός των ψηλών του Απόλλωνα, Ανδρέα, έτσι με την έναρξη. Μπόρεσε μπροστά η Ομόνια τώρα. Επιχείρη αδιέντει ο Ταουντούλ, ο Ταραλάμπος δεν το πούμε. Να ο Κοκόριν τώρα, ευκαιρία για το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Ο Κοκόριν δεν μπόρεσε, έπεσε εκεί. Είδε αυτή την υπερπροσπάθεια, είδε από μακρύ. Ταουντούλ ανέβηκε ψηλά, καθάρισε τη φάση, πήρε και πάλι τελευταία φάση. Δεν προσπάθεια αλλά δεν βρήκε στόχο. Πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για τον Απόλλωνα εδώ νωρίτερα είναι η φάση που έφερε την κίτρινη. Είναι στην περιοχή από πλάγια το γύρισμα του Ταουντούλ. Δεν είναι καλή ούτε η αντίδραση από πλευράς άμυνας του Οθέλου, ήταν καλή και έχουμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ζάζα έχει χώρο να κάνει σου Ταουντούλ μεγάλη απόκρουση. Του Μάση, βάσει τι ευκαιρίε που χάσει πάθος, μια απόκρουση εδώ από τον Ταουντούλ, του Μάση, νέο σου. Μπεζούς εκτελεί, περνάει μπάλα, έδιωξε ο Ταουντούλ. Έστειλε την παλιά στην περιοχή, έγινε κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα Ταουντούλ. Και ανέβει ο Μαρμούκ, νομίζω αυτός ήταν ο παίκτης που έκανε την κεφαλιά. Τον Πελάζιο να παίζει με τον Αμπτουσαλάμοφ, ο οποίος ελευθερώνεται και τελεί στον Ταουντούλ. Καζού εκτέλεσε, διώχνει με γροφιές. Περάσει, έχει βαλακάρει για τους Σαλάμος, Ζάζα πάει μόνος, Ταουντούλ. Ωραία στον Μακέ, αμέσως το γύρισμα είναι καλό, Καστέλ δεν μπορεί από κοντά. Παραπάει πίσω στον Καρσία, ο οποίος θα κάνει το σούτα, κούπησε ο Ταουντούλ. Πληκτική φάση για να έρχεται με δύναμη να κάνει αυτό το εκπληκτικό σούτ. Εύκολα η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Θέλου.